βίντεο. Αλλάξει live βίντεο. Good morning. Hello. Από την υπέροχη Αγία Παρασκευή. Δεν φωνάζω δυνατά γιατί είμαι στο μπαλκόνι και θέλω να νομίζω πως είμαι τρελός. Περιμένω λίγο να μαζευτείτε. Πίνω τον καφέ μου. Γεια σου Ελευθερία Κουφίδου. Γεια σου Νινάκη 58. Γεια σου Βαγγέλιο Δρακόντι. Μιλάω στο Instagram. Στο Instagram είναι αυτή. Στο Facebook είναι αυτή. Γεια σου Νταϊάννα Αλεξάκη. Η Νταϊάννα Αλεξάκη είναι υπεύθυνη social media. Μιλάω σιγανά λίγο μέχρι που να πάω μέσα γιατί θα πιστέψουν ότι είμαι τρελός. Και γιάζομαι λίγο. Τι υπέροχη μέρα είναι αυτή σήμερα, Παναγία μου, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή είναι η μέρα. Σήμερα πρέπει να ετοιμάσετε όλοι croque madame για να φάτε για πρωινό. Και θα σας δείξω πώς θα το φτιάξετε. Σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμο. Οπότε λίγο υπομονή να μαζευτούν λίγοι ακόμα. Και από Αγία Παρασκευή. Ελπίζω να πίνετε καφεδάκι. Άλλαξε και η ώρα, οπότε όλοι έχετε μία ώρα λιγότερο ύπνο, όπως και εγώ. Αλλά εντάξει, εγώ ξυπνάω νωρίς. Εγώ ξυπνάω γύρω στις 5-6, σχολούμαι κάνω τη γυμναστική μου, τρώω, κάνω μπάνιο και όλα τα υπόλοιπα, οπότε για μένα τώρα είναι μεσημέρι συνήθως. Πάντα σηκώνομαι πολύ πρωί, δεν έχει να κάνει καθόλου με την ημέρα το πόσες δουλειές έχω να κάνω, άμα δεν σηκωθώ πρωί, να κάνω όλες τις δουλειές αυτές που θέλω να κάνω μέχρι τη στιγμή που θα φύγω από το σπίτι για να πάω στη δουλειά. Μετά είμαι υποτονικός, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ. Και γενικά νιώθω ότι χάνω την ημέρα μου. Μερικές φορές απορώ πως κάποιοι άνθρωποι μπορούν και κοιμούνται μέχρι τις. Κάτσε να έρθω προς τα εδώ. Μερικές φορές απορώ πως κάποιοι άνθρωποι μπορούν και κοιμούνται μέχρι τις 10, 11, 12 η ώρα. Δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο το να ξοδεύεις τη ζωή σου στον ύπνο. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει όντως να κοιμόμαστε λιγότερο σε εισαγωγικά, να κοιμόμαστε ποιοτικά και να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Έχει πουλάκια και τραγουδούν όντως. Δήμητρα Νικητοπούλου, καλημέρα στο Facebook. Μην ξεχάσετε σήμερα με το που πάμε να κάνουμε μέσα στη συνταγή κάποιος να γράφει στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά από κάτω τα βήματα της συνταγής, γιατί βλέπει και ο κόσμος από άλλες χώρες και θέλουμε έτσι να ακολουθήσουν τη συνταγή του croque madame, να φτιάξουν και αυτοί croque madame, τέλειο. Λοιπόν, θα κάνω και άλλες συνταγές τις επόμενες ημέρες. Πάρα πολύ ωραίες συνταγές. Εν τω μεταξύ, πώς φαίνεται ο κόσμος του Instagram και ο κόσμος του Facebook. Σήμερα στο Instagram έχουμε μόλις 3.000 ανθρώπους. Στο Facebook έχουμε 5% τώρα. Γιατί ο κόσμος του Instagram και είπατε παραπάνω. Οπότε σήμερα θα εξυπηρετήσει 11-12. Δεν μας πειράζει όμως, γιατί αυτοί θα χάσουν. Οπότε για να μην σας ταλαιπωρώ, πάμε μέσα να αρχίσουμε να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Ουσιαστικά από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε, σας υπόσχομαι ότι σε ένα 10-15 λεπτό θα έχετε τελειώσει και εσείς. Θέλω να μάθετε όλοι να κάνετε croque madame. Ένα υπέροχο πρωινό που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε μέσα στην ημέρα. Και είμαι σίγουρος 100% ότι έχετε όλοι τα υλικά στο σπίτι σας για να το φτιάξετε. Λοιπόν, πάμε μέσα. Έχω κάνει την υπέροχη κατασκευή μου εδώ πέρα με την ψωμιέρα. Ξέρετε, κινητά είναι πάνω στην ψωμιέρα. Και με έχει βγάλει στο πρόσωπο τις μέρες. Εντάξει, έχω αλλάξει και angle, γωνία λήψης, γιατί παλιότερα τραβούσαμε από εδώ τις πρώτες μέρες. Οπότε κοιτάξτε, όταν τραβάω από εδώ καίγεται πίσω το φως. Έχω κάνει τα πάντα, έχω βάλει δύο φανελάκια πάνω, όπως βλέπετε, στο φως, λευκά, για να διαχέεται το φως. Έχω γίνει και διευθυντής φωτογραφίας, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα. Οπότε θα πάω ξανά εδώ πέρα την κάμερα. Και πάμε να κάνουμε μία εισαγωγή γρήγορη για να πούμε τι φτιάχνουμε και πώς θα το φτιάξουμε. Σήμερα θα φτιάξουμε croque madame! Υπάρχει και το croque monsieur και το croque madame. Το croque monsieur είναι χωρίς αυγά, το croque madame είναι με αυγά. Οπότε ουσιαστικά θα κάνουμε και τις δύο συνταγές, αλλά θα συνεχίσουμε λίγο παραπάνω και θα φτιάξουμε το croque madame. Να σας πω ότι
Για να φτιάξετε croque madame, τα υλικά τα έχετε όλοι στο σπίτι σας. Δεν χρειάζεται να ψάξετε. Να σας πω πόσο απλή είναι η συνταγή. Θέλουμε ψωμάκι. Έχουμε ψωμάκι όλοι στο σπίτι. Έχουμε. Γάλα. Έχουμε γάλα όλοι στο σπίτι. Έχουμε. Βούτυρο και μουστάρδα. Έχουμε όλοι στο σπίτι. Έχουμε. Τυρί και ζαμπόν. Έχουμε όλοι στο σπίτι. Έχουμε. Αυτά είναι τελικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το croque madame. Τα έχετε όλοι, τα έχετε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ δεν θα κάνω, σας έχω δώσει ένα link με μια συνταγή για croque madame και αυγά ποσέ, πως μπορείτε να τα κάνετε για να τα κάνετε τέλεια. Επειδή είμαι μόνος μου, δεν θα κάνω δύο και τρεις μερίδες, θα κάνω μία μερίδα, οπότε θα λατώσω όλες τις ποσότητες. Εσείς βέβαια δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο site και όλα κανονικά. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε, σας υπόσχομαι ότι θα πάρει μόλις δύο λεπτάκια, τρία, μέχρι που να βάλουμε μπεσαμέλ και όλα τα υπόλοιπα και μετά ουσιαστικά πρέπει να περιμένουμε 2-3 λεπτάκια να ψηθεί στο φούρνο το croque madame. Πιο σιγά λέει ο Χρήστος Χαραλάμπους. Χρήστο μου, πάω πάρα πολύ σιγά. Έχω ρίξει πάρα πολύ τον τόνο μου. Κανονικά σου λέω ότι πάω πολύ πιο γρήγορα. Οπότε ρίχνω τους τόνους, ρίχνω τους τόνους. Yes, yes, yes. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα σας σκέφτομαι και δεν θέλω να ξοδέψετε και πολλά σκεύη για να κάνετε τη συνταγή. Οπότε, κανονικά πρέπει να κάνουμε μία μπεσαμέλ, πολύ γρήγορη, σε ένα λεπτό γίνεται. Απλά χρειαζόμαστε ένα σκεύος για μπεσαμέλ, ένα σκεύος για να σοτάρουμε τα ψωμάκια. Οπότε αυτά θα τα κάνουμε ένα. Πώς? Πρώτα απ' όλα θα σοτάρουμε το ψωμάκι μας πάνω στο τηγανάκι. Εδώ. Έχω ένα τηγανάκι, να ανάψω λίγο το μάτι. Εδώ θα το βάλω στο 4. Και παίρνουμε το τηγάνι εδώ. Θέλουμε μία κουταλιά της σούπας βούτυρο. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε βούτυρο, γιατί είναι μία γαλλική συνταγή, το croque madame. Οπότε μην αρχίσετε και βάζετε μαργαρίνες και όλα τα υπόλοιπα. Θέλουμε βουτυράκι. Μία κουταλιά της σούπας εδώ. Βούτυρο. Θα τα αφήσω να λιώσει. Είναι ζεστό το τηγάνι, το βλέπετε. Να λιώσει αλλά όχι να κάψει. Και θα κόψω δύο φέτες ψωμί του τόστ. Μία. Δύο. Πώς σας φαίνονται? Τέλειες. Τις βάζω στο τηγάνι. Να προσθέσω και ελάχιστο θυμαράκι. Εδώ. Άμα έχετε θυμάρι βάζετε, άμα δεν έχετε δεν βάζετε. Λίγο αλάτι. Λίγο πιπέρι. Και πάμε να δώσουμε χρώμα στα ψωμάκια μας. Εδώ. Πολύ απλά. Μεταφερόμαστε. Εδώ. Λοιπόν, θα δυναμώσω λίγο τη φωτιά. Και αυτά. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε λίγο θα δείτε πώς φτιάχνετε το τέλειο croque madame στο σπίτι. Θέλουμε βουτυράκι να σουτάρουμε το ψωμί. Εν τω μεταξύ στο croque madame μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μπαγιάτικο ψωμί γιατί όλος ο τρόπος που θα φτιάξουμε τη συνταγή ουσιαστικά αναζωογονεί, αναγεννεί, υπάρχει τέτοια λέξη, κάνει τέλειο το ψωμί, οπότε όντως και μπαγιάτικο ψωμάκι να έχετε, χρησιμοποιήστε το, οτιδήποτε ψωμί και να έχετε. Εγώ χρησιμοποιώ το ψωμί του τόστ στη συνταγή του site μας, πώς μπορείτε να κάνετε ψωμί του τόστ, είναι σχετικά γλυκό ψωμί αυτό, γιατί όσο πιο γλυκό είναι το ψωμί, τόσο πιο ωραία καραμελώνει στο φούρνο και τόσο πιο ωραία κρούστα κάνει. Στη συνταγή δεν θυμάμαι πόσα γραμμάρια ζάχαρη έχω στο ψωμί του τόστ. Μπορείτε να την ελαττώσετε μέχρι και το μισό άμα δεν σας αρέσει η ζάχαρη, άμα δεν τρώτε πολύ ζάχαρη. Αλλά η συνταγή του τόστ που έχω στο site για ψωμί του τόστ είναι συγκλονιστική, πρέπει να την κάνετε. Μυρίζει το βούτυρο, σε αυτό το σημείο αυτό θέλουμε να νιώσουμε. Να νιώσουμε το βούτυρο στο ψωμί, εδώ. Γυρνάω και από την άλλη, δεν έχει πάρει χρώμα ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνω υπομονή. Νομίζω ότι τις έκοψα λίγο άνοιξε στις φέτες. Μία είναι πιο κοντινή, μία είναι πιο λεπτή. Δεν πειράζει. Θα το μοντάρουμε, θα το φτιάξουμε τέλειο. Λοιπόν, και συνεχίζω να σοτάρω το ψωμάκι μου εδώ. Πράγματα είναι απλά, πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Μ' αρέσει να το κάνω έτσι γιατί το παίζω DJ. Νομίζω ότι σήμερα φόρεσα κόκκινο. Να σα πω ότι έχω θέμα με τα ρούχα. Γενικά θαυμάζω τους ανθρώπους που μπορούν να συνδυάσουν ρούχα. Εγώ είμαι πάρα πολύ φτωχός στο imagination, στη φαντασία για το πώς μπορώ να συνδυάσω ρούχα. Οπότε γενικά το μόνο που φοράω είναι μαύρα. Αλλά σήμερα πρέπει να φορέσω κόκκινη μπλούζα. Γιατί δεν ξέρω.
Και νιώθω πάρα πολύ περήφανος με τον εαυτό μου. Δηλαδή, τώρα που με βλέπω να φορά κόκκινη μπλούζα, λέω πώς το έκανες αυτό, ρε τύπε. Γιατί έχω και άλλα θέματα. Δεν ξέρω ποιο είναι το δεξί και το αριστερό. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος άνθρωπος που το έχει αυτό το θέμα. Δηλαδή, άμα οδηγάμε στον δρόμο και μου πείτε στρίψε δεξιά, πάντα θα στρίψω στο μεγαλύτερο δρόμο. Δεν με νοιάζει το δεξί άριστα. Δεν ξέρω ποιο είναι το δεξί και ποιο είναι το αριστερό. Άμα κάτσω να σκεφτώ, ξέρω τώρα ότι αυτό είναι το δεξί και αυτό είναι το αριστερό. Αλλά άμα. Μου πείτε γρήγορα, δεξιά σου είναι το αλεύρι, δεν ξέρω που να κοιτάξω. Ποτέ δεν μπόρεσα να το καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ. Νιώθω πάρα πολύ περήφανος για τον εαυτό μου σήμερα που φόρεσα κόκκινη μπλούζα. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Αλλά όντως, όταν βλέπω κάποιες σειρές με κάποιες εκπομπές που βλέπω συνδυάζουν ρούχα και φτιάχνουν απίστευτα πράγματα και το ένα και το άλλο, λέω πώς το κάνουν αυτό το πράγμα, Παναγία μου. Δηλαδή, είναι αδιανόητο το να μπορέσει να φορέσει κάποια ρούχα και τελικά να ταιριάζουν. Εγώ δεν μπορώ να συνδυάσω ρούχα και να ταιριάζουν, ή τουλάχιστον βλέπω πως δεν ταιριάζουν. Δόξα τω Θεώ στις εκπομπές έχουμε τον Αλέξη, τον Φούκο και με Ντίνη και μου λέει φόρεσε αυτό με αυτό και το φοράω. Εκείνη την ώρα μου φαίνεται αστείο, αλλά τελικά μου λένε όλοι μετά: α, τι ωραία ρούχα που φόρησες. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι ωραία. Δηλαδή, δεν έχω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι σωστό και τι είναι λάθος σε συνδυασμό από ρούχα. Δεν ξέρω αν το έχει άλλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλοι οι άντρες το έχουμε λίγο πολύ και βάζουμε τις κοπέλες να μας δίνουν. Λοιπόν, το ψωμάκι μου έχει πάρει χρώμα. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Τέλειο. Οπότε, το βγάζω στην άκρη. Εδώ. Και ουσιαστικά θα τα αφήσω εδώ πέρα για να σας δείξω τι θα κάνουμε. Θα καθαρίσω λίγο το πιγανάκι μου εδώ πέρα από το βουτυράκι που έχω ρίξει γιατί έχει αρπάξει τώρα λίγο λόγω του ψωμιού, βλέπετε. Αυτό. Δεν θέλω να αρπάξει να είναι το τηγανάκι μου βρώμικο. Γιατί τώρα θα κάνω μπεσαμέλ και άμα ξεκινήσω με βούτυρο μαυρισμένο η μπεσαμέλ μου θα βγει σκούρα. Λοιπόν, τώρα πάμε να συνεχίσουμε ακριβώς τη συνταγή μας. Να αφήσω λίγο στην άκρη γιατί δεν θέλω να πιει πάρα πολύ το τηγάνι. Θέλω να κάνω μπεσαμέλ. Οπότε, άλλη μια κουταλιά της σούπας βούτυρο μέσα. Όπως σας είπα, θα κάνω μία μερίδα εγώ. Δεν θα κάνω πολύ. Εδώ. Βέβαια, εσείς θα δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο site και θα κάνετε περισσότερες μερίδες. Περίπου που έχετε να κάνετε περισσότερες μερίδες. Λοιπόν, βουτυράκι μέσα. Εδώ. Πάνω στη φωτιά. Και πάντα με πάντα όταν κάνουμε μπεσαμέλ, η αναλογία είναι πάρα πολύ απλή. Ίση αναλογία βούτυρο με αλεύρι. Απλά αυτή η μπεσαμέλ που θα κάνουμε εμείς για το croque madame πρέπει να είναι πιο σφιχτή. Κανονικά πάει 1-1-10, δηλαδή 10 γραμμάρια αλεύρι, 10 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια γάλα. Αλλά εμείς εδώ πέρα, επειδή θέλουμε να είναι πιο σφιχτή η μπεσαμέλ, θα βάλουμε λιγότερα γραμμάρια γάλα. Ένα κουταλάκι εδώ. Και θα ρίξω το αλεύρι μου μέσα. Δεν θέλω να κάνω πολύ μπεσαμέλ όπως σας είπα, θέλω να κάνω ίσα με μία μερίδα, οπότε έριξα τη μισή συνταγή από αυτή που σας δίνω. Έβαλα το αλευράκι μου μέσα και το σύρμα μου εδώ, να πάρω και το γάλα, να το έχω δίπλα. Και όπως βλέπετε έχω κάνει ένα μείγμα, μία πάστα, αλεύρι με βούτυρο. Αυτό είναι το λεγόμενο ρου. Παίζει να έχω βάλει λίγο παραπάνω βουτυράκι, αλλά δεν με πειράζει. Βουτυράκι παραπάνω μπορούμε να βάλουμε, αλευράκι δεν μπορούμε να βάλουμε γιατί θα σφίξει πάρα πολύ. Καλά, μπορούμε γιατί θα έχουμε περισσότερη ποσότητα μπεσαμέλ. Να σας πω ότι κανονικά αυτή τη συνταγή ετοιμάζω το μπεσαμέλ και τη βάζω στο ψυγείο και χρησιμοποιώ την μπεσαμέλ σαν τυρί κρέμα για να φτιάξω το croque madame. Αλλά επειδή ξέρω ότι δεν θα έχετε υπομονή να βάλετε 2 ώρες στο ψυγείο την μπεσαμέλ, μπορείτε να τη φτιάξετε κατευθείαν. Αν ακολουθήσετε τη συνταγή όμως ακριβώς που γράφω, θα πρέπει να βάλετε την μπεσαμέλ στο ψυγείο. Τώρα, ρίχνουμε το γάλα σιγά σιγά μέσα, ξεκινάμε με ελάχιστο γαλατάκι εδώ. Ίσα-ίσα να αρχίσει να απορροφάει το μείγμα μου και εδώ. Και πολλές φορές με ρωτάνε, Άκη, με το σύρμα στο αντιπολιτικό τι κάνεις, πώς το κάνεις. Λοιπόν, ειλικρινά, άμα κάθεστε και σκέφτεστε όλη σας τη ζωή το πώς θα κρατήσετε το τηγάνι σας για μια ζωή, θα κάνετε κάτι λάθος. Το τηγάνι γενικά χαλάει, είναι κάτι αναλώσιμο. Κάθε 2-3 χρόνια πρέπει να τα αλλάζουμε. Όσο καλό και αν είναι το τηγάνι, όσο αντικολλητικό και αν είναι, πρέπει να τα αλλάζουμε. Εγώ γενικά τα κακομεταχειρίζομαι τα τηγάνια μου, γιατί είναι και φθηνά. Δηλαδή με 15 ευρώ παίρνει ένα τηγάνι και ουσιαστικά σου βγάζει 2-3 χρόνια. Τα συγκεκριμένα τηγάνια είναι πάρα πολύ καλά. Οπότε
Για να χαράξω τη Δάνη πρέπει να πάρω μαχαίρι, να κόψω μέσα ή να πατήσω πάρα πολύ δυνατά με το σύρμα. Γενικά, άμα είμαστε προσεκτικοί, το τηγάνι μας δεν θα χαλάσει. Κοιτάξτε εδώ, η μπεσαμέλ μου άρχισε να γίνεται ωραία και θα ρίξω ελάχιστη ακόμα και όπως σας είπα, θέλω η μπεσαμέλ μου να είναι σφιχτή. Θέλω να είναι σαν πάστα για να μπορέσω να κάνω σωστά το κροκμαντά. Οπότε, θα ρίξω ελάχιστο γαλατάκι ακόμα εδώ. Ανακατεύω. Και μόλις φύξει να ξέρετε ότι το κρόκ μαντά μας θα είναι σχεδόν έτοιμο. Εδώ ανακατεύω λίγο ακόμα. Κοιτάξτε. Ποιος δεν μπορεί να φτιάξει μπεσαμέλ? Φτιάχνετε σε ένα λεπτό, είναι αμαρτία να μην φτιάχνουμε μπεσαμέλ στο σπίτι, σε περίπτωση που δεν πίνετε γάλα κανονικό γιατί έχετε δυσανεξία στη λακτόζη ή γενικά προτιμάτε να πίνετε γάλα σόγιας ή αμυγδάλου ή ρόφημα σόγιας ή αμυγδάλου, γίνεται κανονικά στέγη ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, απλά θα αντικαταστήσουμε το γάλα με το γάλα σόγιας ή αμυγδάλου. Λοιπόν, συνεχίζω να κάθεμα και κοιτάξτε τι ωραία ψυχτή που είναι η μπεσαμέλ μου. Άμα βάλω κι άλλο γάλα θα αραιώσει ακόμα παραπάνω. Άμα βάλω κι άλλο γάλα θα αραιώσει ακόμα παραπάνω. Δεν θέλουμε να αραιώσει εδώ. Απλά τι θέλουμε? Θέλουμε να είναι έτσι ωραία σφιχτή. Τώρα, αφήνω το σύρμα στην άκρη, εδώ και εδώ, και περιμένω να βγάλει τις πρώτες μπουρμπουλήθρες το μείγμα μου. Τέλεια, τις έβγαλε, τις βλέπετε. Μπουρμπουλήθριάζει, που σημαίνει ότι ψήθηκε το μείγμα 100%. Οπότε πάμε ξανά πίσω στον πάγκο για να ετοιμάσουμε το croque madame για να το ρίξουμε μέσα στο φούρνο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εδώ, μεταφέρω την καμερά μου, εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Και έχω την μπεσαμέλ μου. Θα σας το δείξω εδώ για να μπορέσετε να το καταλάβετε καλύτερα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πού είναι η Μαρίς μου? Μαρίς. 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 Είχα μια Μαρίς κάπου εδώ. Where is my Μαρίς? Διάβλεπα. Έχω τη Μαρίς μέσα στα πράγματά μου. Λοιπόν, τώρα, για να φτιάξουμε croque madame χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μπεσαμέλ. Και μπεσαμέλ σαν και αυτή, εδώ. Κοιτάξτε. Λοιπόν, όπως είναι, θα ρίξω πάνω από μία φέτα μπεσαμέλ. Εδώ. Θα ρίξω και από την άλλη μπεσαμέλ. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο τέλεια υφή που έχει. Ξέχασα να βάλω στην μπεσαμέλ ένα σουκάρι εδώ. Η αλήθεια είναι. Αλλά δεν με πειράζει. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι θα κάνω. Θα ρίξω και αυτό εδώ. Θα τρέξω λίγο μοσχοκάρι εδώ τώρα. Εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίες φέτες με μπεσαμέλ που έχω. Τις βλέπετε? Αχνίζουνε και είναι τέλειες. Λοιπόν, πάνω στις δύο φέτες από μπεσαμέλ θα προσθέσω το τυρί μου, εδώ. Ό,τι τυρί θέλετε μπορείτε να βάλετε. Συνήθως πάει γραβιέρα. Δεν πάνε, ναι. Και επίσης ξέχασα να βάλω μουστάρδα στην μπεσαμέλ. Δεν πειράζει, εσείς θα βάλετε και μουστάρδα. Γιατί ξέχασα να βάλω μουστάρδα. Και αλάτι. Πιπέρι. Ξέρεις να βάλω μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι. Παναγία μου, δεν πειράζει, θα βάλω τώρα. Να σου πω την αλήθεια. Δεν μουστάρδα. Δεν θα καταλάβει κανείς τι θα πάω. Μην ξεχάσετε να βάλετε στη μουστάρδα. Λοιπόν, αυτή η φέτα θα είναι η εσωτερική στην πάνω που θέλω για το χρώμα. Δεν θα βάλω μουστάρδα, γιατί θα φαίνεται. Αλλά στην κάτω, εδώ, θα βάλω λίγο μουστάρδα, θα ανακατέψω. Μια χαρά. Αυτά είναι τα κακά του live. Άμα ξεχάσεις κάτι, δεν σώζεται. Αλλά εντάξει, ελπίζω να έχετε κατανόηση. Οπότε έχω να τη μουστάρδα μέσα. Μια χαρά. Λοιπόν. Και στη μία φέτα, αυτή που θα είναι η κάτω, θα προσθέσω και ό,τι αλατικό θέλω. Άμα θέλω. Μπορείτε να βάλετε ζαμπόν, μπορείτε να βάλετε γαλοπούλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα βάλω λίγο ζαμπόν εδώ. Και έτσι όπως είναι, παίρνω τη μία φέτα και την άλλη φέτα και τις βάζω στο φούρνο για να λιώσει το τυρί και να κάνει κρούστα.
Το έχω στο γκριλ, θα πάρει συνολικά 2-3 λεπτάκια για να γίνει, οπότε τα βάζω αυτά στο φούρνο και κάνω μία μικρή ανακεφαλαίωση. Κάνουμε την μπεσαμέλ και δεν ξεχνάμε να βάλουμε τι μέσα. Δεν ξεχνάμε να βάλουμε μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι και μοσοκάρδο, όπως ξέχασα εγώ. Τώρα, να καθαρίσω λίγο το κανάκι εδώ πέρα. Ξανά με λίγο χαρτάκι. Κοιτάξτε εδώ, δεν χάραξε. Είναι μια χαρά. Θα προσθέσω ξανά λίγο κουτυράκι. Τόσο, δεν χρειάζεται. Λίγο βουτυράκι θα βάλετε μέσα και ουσιαστικά θέλω να ψήσω και τα αυγά μου. Οπότε έχω 2 αυγά. Να πάει το βούτυρο παντού. Εδώ και εδώ. Ένα αυγό. 2 αυγά. Αλάτι. Δεν ξέχασα τώρα. Πιπέρι. Και πολύ απλά, έτσι όπως είναι, πάει πάνω στη φωτιά μέχρι που να γίνουν τα αυγά μου. Λοιπόν, πρώτα και λίγο να καθαρίσω εδώ. Τέλεια. Πάει και αυτό μέσα, στο ψυγείο. Ψυγείο. Όχι, τα αυγά θα φυσώξω. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Μοσχοκάριδο. Στα μπαχαρικά, αυτό λάτζα, ψωμάκι, θα το τυλίξω με μεμβράνη, εδώ, και θα το βάλω και αυτό στο ψυγείο, μπορείτε να βάλετε και στην κατάψυξη, εδώ, ένα πετεξάκι λίγο να καθαρίσω, και ουσιαστικά αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ότι για να φτιάξετε, χαμηλώσω λίγο τη φωτιά εδώ. Για να φτιάξετε ένα croque madame χρειάζεστε μόλις ένα τηγάνι και εντάξει ένα ταψάκι εδώ και εδώ. Στο λεπτάκι, ξέρω ότι κάνω κενό χρόνο, αλλά πρόκειται να έρθει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Επειδή ήξερα ότι θα περιμένουμε τώρα λίγο χρόνο να βγουν το croque madame από το φούρνο, σας έχω ετοιμάσει μία κλήρωση. Λοιπόν, από αυτή τη μεριά, ή του Instagram, σήμερα θα κερδίσουν μία θήκη για μαχαίρια. Εδώ, Άκης Πετρετζίκης, και να σου πω την αλήθεια, θα βάλω και το πρώτο σας μαχαίρι μέσα, αυτό το μαύρο, εδώ. Οπότε, η Instagram θα γράψετε κάτω σαν σχόλιο Άκης e-shop, είναι από το e-shop μας αυτά. Οπότε, κάποιος τυχερός θα κερδίσει μία θήκη με το πρώτο του μαχαίρι για να συμπληρώσει οτιδήποτε θέλει στη θήκη του και να φτιάξει την υπέροχη θήκη με μαχαίρια που πρέπει να έχετε στο σπίτι. Γιατί, άμα τα έχουμε τεθειμένα, κοβόμαστε, παλάνε τα μαχαίρια, πάντα πρέπει να τα προφυλάσσουμε. Και ή του Facebook, εδώ, για να μην λέτε ότι δεν δίνω δώρα, αυτοί εδώ θα κερδίσουν το πρώτο μου βιβλίο. Αυτό πρέπει να το δοκιμάσεις. Οπότε, γράψτε σχόλιο και εσείς από κάτω, akisishop.com, μία λέξη ολόκληρη. Και κάποιος τυχερός θα κερδίσει στο Facebook το βιβλίο, κάποιος τυχερός θα κερδίσει στο Instagram τη θήκη μου. Τώρα, πάμε να δούμε λίγα μηνύματα να απαντήσω στον κόσμο σε πράγματα που με ρωτάει. Εδώ πέρα, τα αυγά μου γίνονται. Βασικά τα αυγά μου έγιναν. Δεν πειράζει, σβήνω τη φωτιά, εδώ. Άλλο πράγμα το αυγουλάκι όταν έχει βούτυρο, η αλήθεια είναι αυτή. Να αφήσω λίγο, θα πάω λίγο βούτυρο εδώ πάνω από τα αυγά, να μυρίσει βουτυράκι. Γενικά είναι μια γαλλική συνταγή. Σήμερα μαγειρεύουμε με βουτυράκι. Μην αλλάξετε, μην βάλετε μαργαρίνη, πρέπει να μυρίζει βούτυρο. Λοιπόν, καλά τώρα γράφετε όλοι akisishop. akisishop.com μία λέξη. akisishop.com μία λέξη. Τα κορίτσια από τα social media θα κάνουν την κλήρωση μετά. Θα γράψουμε στο σχόλιο ποιος είναι ο νικητής στο Instagram, ποιος είναι στο Facebook. Έχω σβήσει τη φωτιά μου εδώ. Και το croque madame μας είναι έτοιμο. Το βγάζω από το φούρνο. Βγάζω εδώ. Σας είπα, δεν χρειάζεται πολύ ώρα. Σε ελάχιστη ώρα θα είναι έτοιμο και θέλω να σας δείξω τι έχουμε κάνει. Αναγία μου. Καλά, έγινε πολύ γρήγορα, επειδή είχα το φούρνο μου στο γκριλ. Κοιτάξτε χρώμα που έχει πάρει από πάνω η μπεσαμέλ μαζί με το τυρί. Κοιτάξτε το κάτω μέρος
του κροκναντάν. Θα πάρω μια σπάτουλα εδώ και αυτό που είχε μπεσαμέλ, τυρί, μουστάρδα, μουστάρδα πρέπει να έχει παντού, και ζαμπόν μπαίνει από κάτω. Αυτό που έχει μόνο μπεσαμέλ, τυρί, εδώ δεν υπάρχει, είναι σαν παπουτσάκια, μπαίνει από πάνω. Και να βάλω ένα αυγό ή δύο αυγά. Άμα θα βάλω αυγά, είναι κρόκ μαντάν. Άμα δεν βάλω αυγά, είναι κρόκ μεσχέ. Να βάλω ή να μην βάλω. Τι λέτε, ε? Εγώ λέω να βάλω ένα αυγουλάκι εδώ. Ωραία. Να σας πω ότι το κρόκ μαντάν είναι αυτό. Στο μαγαζί πάμε εκεί πέρα να δοκιμάσουμε, να σας πω λίγο για το croque madame, λίγο τη φιλοσοφία. Οπότε μεταφέρω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ έτσι, έχει αρκετό. Μισό λεπτάκι, μαχαίρι, πιλούνι. Εδώ, έρχομαι, ένα λεπτό. Δεν ξέρω ποιος δεν είναι ικανός να φτιάξει croque madame σε αυτό το πλανήτη, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Βέβαια η συνταγή που έχουμε στο Kitchen Lab είναι λίγο διαφορετική. Εγώ στο croque madame βάζω αυγά ποσέ και Ολλανδές. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Κοιτάξτε εδώ, σπάμε τον κρόκο, πάει ο κρόκος από πάνω και έχουμε το υπέροχο croque madame μας, εδώ. Αυτό είναι. Νομίζω πως όλοι μπορείτε να το φτιάξετε, δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Στο μαγαζί εγώ να σας πω ότι αυτή την πατέντα που έχω κάνει, βλέπετε λίγο, θα γυρίσω εδώ τα κινητά για να φαίνεται από κάτω το φαγητό μου, εδώ, τέλεια, ή να πάω πιο πίσω, εδώ. Να σας πω ότι στο μαγαζί έβαλα Ολλανδές και αυγά ποσέ γιατί μου αρέσει περισσότερο έτσι. Και ξαφνικά όλα τα μαγαζιά κάνουν το croque madame έτσι, με Ολλανδές και αυγά ποσέ. Το croque madame κανονικά δεν είναι έτσι, είναι έτσι όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Απλά η συνταγή που έχω στο Kitchen Lab είναι η δικιά μου συνταγή και τελικά την αντέγραψαν όλοι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αντιγράφετε. Για μας είναι επιτυχία να αντιγράφει ο κόσμος. Κοιτάξτε το. Το βλέπετε. Αυτό που γίνεται μέσα στο croque madame δεν υπάρχει. Το τυρί έχει λιώσει. Το βλέπετε. Υπάρχει μπεσαμέλ, υπάρχει αυγό, υπάρχει ζαμπόν, υπάρχει τυρί, υπάρχει ευκολία, μπορείτε να το φτιάξετε όλοι σας. Αναγία μου, δεν είναι εύκολο να τρώω και να μιλάω. Θέλω να σας δείξω τι έχει γίνει. Όλα. Καλή μας όρεξη. Καλά, αυτό δεν παίρνει όλο στο στόμα. Και άμα θα μπει μετά θα μιλάω και θα λέτε πως είμαι αγενής. Μισό, ένα, δύο, τρία. Για το καλό της εκπομπής μας. Ένα, δύο, τρία. Παναγία μου! Είναι τόσο γαμάτο, δεν υπάρχει. Καίει, αλλά γαμάει. Sorry, αλλά δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό είναι το τέλειο croque madame. Πρέπει να το φτιάξετε 100%. Πρέπει να κάνετε ακριβώς τη συνταγή που έχω στο site. Βάλετε μουσταρδίτσα μέσα, μοσχοχάρδο, αλάτι, πιπέρι. Μην ξεχάσετε τίποτα. Αν θέλετε να βάλετε αυγά ποσέ από πάνω, μπορείτε. Αντί για τηγανιτά αυγά. Croque madame σημαίνει τραγανή κυρία στα γαλλικά. Και croque mesqué σημαίνει τραγανός κύριος. Οπότε ανυπομονώ να φτιάξετε τη συνταγή. Ανυπομονώ να μου στείλετε τι άλλες συνταγές θέλετε να φτιάξω. Κάθε μέρα θα φτιάχνω συνταγές. Μόλις σας απέδειξα ότι σε 10 λεπτάκια μπορείτε να φτιάξετε croque madame στο σπίτι. Οπότε. Μένουμε σπίτι, αλλά δεν μας λείπει το Kitchen Lab προς το παρόν. Το Kitchen Lab θα μας λείψει όταν βγούμε από το σπίτι και τότε θα το επισκεφτούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν απάντησα σε κανένα σχόλιο, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν μαγειρεύω είναι αδύνατο και να κοιτάω τα σχόλια και να κάνω. Άμα θα κοιτάω τα σχόλια και θα απαντάω, ή θα κάψω τη συνταγή, ή θα ξεχάσω το μοσχοχάριδο, ή θα κάνω κάτι λάθος. Οπότε δεν θέλω να κάνω τίποτα λάθος. Θέλω να το κάνω όλα σωστά, να σας δείξω τη συνταγή ακριβώς όπως πρέπει να την κάνετε, για να την κάνετε σωστά κι εσείς. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Τερματίζω. 30 λεπτά σήμερα ήταν το live μας και ραντεβού αύριο. Μην ξεχάσετε τα δωράκια σας στο e-shop. Τερματισμός με τερματιστή τώρα. Κοινοποίηση. Τέλος. Να φάω το